Νομίζω, κύριε Σαματοπούλου, τα στοιχεία αυτά που αναφέρατε για τα ποσά που πλήρωσε ο οποιοσδήποτε δημότης, είναι στοιχεία του Δήμου, τα έχετε βρει από τις καρτέλες? Είναι στοιχεία του Δήμου. Μάλιστα. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, αποδεικνύει ότι όταν θέλετε να δώσετε στοιχεία ή να βρείτε, τα βρίσκετε αλλιώς. Εγώ ρώτησα κύριε Σαματοπούλου, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Όταν εμείς ζητάμε στοιχεία, είτε για την ΚΕΔΙΤ, είτε για τις οφειλές δημοτικών συμβούλων, μας αγνοείται παντελώς. Τα στοιχεία, αυτά που αναφέρατε κύριε Σταματόπουλο, είναι προσωπικά δεδομένα. Έτσι έχω απάντηση εγώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κακώς τα αναφέρατε. Εγώ μίλησα με τον ιδιοκτήτη του Γενικού Καταστήματος που είναι ο Δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ άλλο λέω. Μου έδωσε το δικαίωμα να τα διαβάσει. Κύριε Δήμαρχε, άλλο λέω και καταλαβαίνετε τι λέω. Δώστε και σε εμάς τα στοιχεία που ζητάμε. Αν δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Διαφορετικά ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που έκανε ο αντιδήμαρχος σήμερα εδώ. Και μια και φορά το πανηγύρι το θέμα σας, εγώ έχω σημειώσει εδώ μια θεματική ερώτηση, η οποία απευθύνομαι προσωπικά πάλι στο Δήμαρχο. Και επειδή έλειπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώθηκα ότι τα τέλη ήταν πραγματικά περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Ενώ εδώ μας είχατε πει ότι δεν θα υπάρχει άρτηση και μας δοθήκαν εξηγήσεις. Αυθεντικές, ότι θέλει αποκεντρωμένη. Δοθήκαν εξηγήσεις. Εγώ μπορώ να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν πήρα κάποια απάντηση γι' αυτό, ούτε είδα απάντηση. Πλάι είσαι στον απόλυτο γι' αυτό. Ναι. Εγώ όμως δεν καλύφθηκα την απάντηση εκείνη, γιατί τα τέλη ήταν τριπλάσια και εδώ μας αυθεντικά την ψήφο μας. Και ψηφίσαμε ναι. Όπως επίσης να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, εάν αυτοί οι χώροι που δεν παραχωρήσανε, που είπατε εσείς ότι θα τους οριοθετήσετε εκτός, αφού παραγγέλθηκαν γαλβανιζιά κολόνες και σύρματα, τα οποία δεν έχουμε δει πουθενά το τιμολόγιο, αλλά μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο του Δήμου, και θέλω να μου εξηγήσετε πώς έγινε αυτό, και νομικά αλλά και οικονομικά όπως γνωρίζετε, γιατί δεν έγινε η περίφραξη που δεσμευθήκατε εδώ. Κύριος Δήμαρχος. Για το θέμα της περίφραξης έχει γίνει όλη η νόμιμη διαδικασία και η προμήθεια της κολόνας και το σύρμα. Όταν πήγαμε να τοποθετήσουμε και από τον έλεγχο το οποίο έκανε το μικρό κλιμάκιο και το δικό μας κλιμάκιο, περιορίστηκαν στους χώρους στους οποίους πραγματικά είχαμε οριοθετήσει. Δεν υπήρξε έξω από εκεί παρέμβαση άλλη και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπήκαν, δεν υπήρχε λόγος να μπει στην παρούσα φάση. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Το ότι δεν μπήκε, σώνει και καλά τη στιγμή που έξω από τον χώρο αυτό δεν υπήρξε κανένα. Και όποιο υπήρξε, έφυγε το παρανόμο πρόστιμο. Εξαφανίστηκε. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Συνεχίζει, κύριε. Όχι, διάλογο παρακαλώ, παρακολουθεί. Όχι, διάλογο. Απαντήστε, κύριε Δημαρχέ. Απαντήστε, κύριε Δημαρχέ. Δεν κατάλαβα. Είχατε πει ότι θα το περιφράξετε. Όχι, θα του βάλετε πρόστιμο. Δεν του περιφράξατε. Μόνο πρόστιμο βάλετε. Δεν καταλάβατε τι σα είπα. Ότι δεν υπήρξαν παραβάσεις και υπήρξαν στην πορεία της λειτουργίας του πανηγυριού. Και οι καμπανίες. Πού μπήκαν οι καμπανίες και οι κολόνες και τα σύνορα? Γιατί να μπουν οι κολόνες και τα σύνορα από την υπηρεσία μας τη στιγμή που όλοι είχαν συμμορφωθεί σύμφωνα με την κανονική. Τι αγοράσαμε, τι συγκυρώσαμε, κύριε. Βεβαίως και μπήκαν στο γύρο των φιλικών, κύριε. Αυτό να ξέρετε. Εκεί τις αγοράσατε? Όχι, δεν τις αγοράσαμε. Γιατί για το πανηγύριο τις αγοράσαμε. Αλλά από τη στιγμή που χρειάστηκε για να μην παίρνουν τα πρόβατα και βόσκουνε στο γήπεδο των φιλικών, είπαμε να περιφράξουμε το χώρο, ναι, το συγκεκριμένο, και αυτό κάναμε. Για να μην περιμένουμε τις αποθήκες μας ένα χρόνο. Θα πάρετε λογιμότητα γι' αυτό, ξεκινώντας να πάμε. Δεν κατάλαβα. Παρακαλώ, παρακολουθώ. Όχι διάλογο. Όχι διάλογο, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Παρακαλώ, όχι διάλογο. Και όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα που αναφέρθηκε ο κύριος αντιδήμαρχος, με την άδεια βέβαια του ιδιοκτήτου του καταστήματος δημοσιοποίησε τα στοιχεία αυτά και τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Για να το ξεκαθαρίσουμε.